του εκλογικού σας δικαιώματος λόγω των πολλών ψηφοδελτίων. Όχι λόγω των πολλών ψηφοδελτίων, αλλά των πολλών άξιων που υπέριξε το κόμμα. Και συνεπώς στην πληθώρα υποψηφίων υπήρχε η επιλογή που έθετε σε διλήμματα, άλλοτε με ευκολία, άλλοτε με προβληματισμό. Η σημερινή μέρα, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια ακόμα γιορτή της δημοκρατίας, μια γιορτή της Ευρώπης, αν θέλετε. Και αυτό που θέλω να καλέσω είναι το σύνολο του λαού. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει ανάγκη, με προβλήματα, που έχει ανάγκη ισχυρής παρουσίας και προβολής των προβλημάτων που η ιδιαίτερη μας πατρίδα σαν κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει. Συνεπώς, η αποχή είναι αποδοχή άρνησης, αν θέλετε, συμμετοχής στο γίγνεσθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα των προβλημάτων που οι χώρες αντιμετωπίζουν. Όσον αφορά τις εκλογές. Οι πολλοί υποψήφοι θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν ώστε να είναι πιο λίγη η αποχή από τις εκλογές. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι λιγότερη από ό,τι σε άλλα κράτη που είναι μόνο ευρωεκλογές. Εδώ για τις εκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν θεωρούνται ή θεωρούνται ίσονος σημασίας. Κακώς. Θα έπρεπε να ήταν πριν και πάνω από τις εθνικές εκλογές. Όσον αφορά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς νιώθετε σήμερα που θα εφαρμοστεί επιτέλους η μεταρρύθμιση, κύριε Πρόεδρε, κάτι που είχε αρχίσει επί της δικής σας προεδρίας? Είχε ολοκληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση και σήμερα εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Θέλω να ελπίζω ότι η υλοποίηση των προνοιών της μεταρρύθμισης και οι ενδεχόμενες διορθώσεις που πιθανόν να παρουσιαστούν από προβλήματα που δεν είναι το δυνατόν να προβλεφθούν, είναι κάτι σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες και είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει ο χάρτης προόδου γενικότερα της Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.